Ψυχραιμία και υπομονή θα πρέπει να διαθέτουν οι ιδιοκτήτες που επισκέπτονται τα γραφεία του κτηματολογίου, με εκατοντάδες να συνοστίζονται κάθε μέρα από νωρίς το πρωί για να υποβάλουν τις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας πριν την εκπνοή της προθεσμίας στο τέλος του Οκτωβρίου. Εδώ, αφού είναι 1000 άνθρωποι, πάει. 1000 άνθρωποι είναι. Τέλος οι πολίτες. Αλλά καλό θα ήταν να δίνανε μια παράταση, ρε παιδί, με ένα-δύο μήνες πάλι να δουν ο κόσμος που θα τα διαπεραιώσουν αυτά τα πράγματα. Από τις 5. Η ώρα είναι 10. Τι ώρα θα φύγετε? Τι ώρα θα φύγουμε? Δεν ξέρω, είμαι άγνωστο. Διότι εδώ πέρα ο κόσμος δεν εξυπηρετείται, δηλαδή οι παλιοί δεν φταίνε βέβαια, να λέμε τα σικασίκα, εντάξει. Αλλά πρέπει να δώσουν μια παράταση, να εξυπηρετεί ο κόσμος κλπ. Τίποτα άλλο. Ήδη είμαστε στην 5η παράταση. Αλλά όμως κάποτε οι παρατάσεις τελειώνουν, δεν μπορεί να συνεχίσουν επάπειρο. Η διαδικασία είναι πολύπλοκη όσον αφορά στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ενώ και το οικονομικό κομμάτι αποτελεί εμπόδιο. Εγώ τα είχα φτιάξει, σας λέω, πριν 2 μήνες. Όμως ένα χαρτί που ήθελα, το Ε9, δεν μπορούσα να το βγάλω γιατί ήταν τότε με διακοπές και αυτά. Το έφερα λοιπόν τώρα. Και μου λένε όχι, ξανά νέα αίτηση, ξανά να πληρώσεις. Απόλυτη ανάγκη να δοθεί η παράταση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ίσως να είμαστε και όλοι μας λίγο της τελευταίας στιγμής. Ουρές, ταλαιπωρία και γραφειοκρατία και με μόλις 3 εργάσιμες ημέρες να απομένουν μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. Από το πρωί στις 8 η ώρα είμαι εδώ πέρα. Γράψαν σε μία λίστα και μου είπανε ότι να πάρω αριθμό πρωτοκόλλου για να πάρω, ας το πούμε, ραντεβού μέχρι τέλος του χρόνου. Πόσα άτομα είναι σε κάθε λίστα περίπου? 20-30. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 120 άτομα μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και παίρνουν πρωτόκολλο και τους ορίζουν ένα ραντεβού μετά από κάποιους μήνες για να έρθουν τα διεκπαιρεώσουν. Τους δίνουμε ένα χαρτάκι εμπρόθεσμης προσέλευσης και τους ορίζουμε ένα ραντεβού μέσα στον επόμενο μήνα, ας πούμε, μέσα στο Νοέμβριο, ενδεχομένως και αργότερα. Να έρθουν να μας φέρουν τα χαρτιά για να υποβάλουν τη δήλωση, εμπρόθεσμη βέβαια. Στην οδό Ευαρέστου στο Ηράκλειο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος με τα παρκαρισμένα οχήματα των πολιτών που καταφθάνουν από την ενδοχώρα να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον ήδη στενό δρόμο. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στο κτηματολογικό της Ιεράπετρας, σε τεχνικά γραφεία, συμβολαιογράφους και λογιστές. Μάλιστα, στο υπόθηκο φυλακείο οι υπάλληλοι ζητούν έως και 20 μέρες προθεσμία για να παραδώσουν στον ενδιαφερόμενο ένα συμβόλαιο. Έχω στις πλάτες μου όλα τα χωριά της Βιάνου που είναι κοντά στην Ιεράπετρα. Όλη την Ιεράπετρα και όλα τα χωριά της Σιτίας που είναι κοντά στην Ιεράπετρα. Στα χωριά της Ιεράπετρας, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι, μόνο το 35% έχει κάνει τη δήλωσή του στο κτηματολόγιο. Το 1/3 πιστεύω εγώ. Ναι. Άρα υπάρχει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλο, πάρα πολύ πρόβλημα. Αν είναι 40%, ας πούμε. Από ό,τι λένε, πρέπει να τα δηλώσουμε γιατί αλλιώς το χάνεις το χτύμα σου. Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις. Από την 1η Νοεμβρίου, ωστόσο και μετά, ακολουθεί μια διετία για την κατάθεση των εκπρόθεσμων αιτήσεων και έπειτα μια εξαιτία δικαστικής διεκδίκησης της περιουσίας πριν αυτή περάσει οριστικά στα χέρια του δημοσίου.